όταν κάτι λέει πως είναι φυτικό, δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να απλώσουν πάνω στο πρόσωπό τους λάσπη από το δρόμο μετά τη λαϊκή και να μην πάθουν τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους τους ζηλεύω. Ακούστε τις συμβουλές. Γεια σας! Παιδιά μου, σήμερα θα κάνουμε το πιο σημαντικό βίντεο όλων των εποχών. Ακμή. Θα είναι μία σειρά από βίντεο, αλλά σήμερα ξεκινάμε με το πιο βασικό κομμάτι, τη βίβλο της ακμής, τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει και δεν πρέπει να κάνεις. Έχω γράψει 25 κανόνες, 25 κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όλοι ευλαβικά. Όλα αυτά τα λάθη τα έχω κάνει και εγώ, έχω πάει σε άπειρους δερματολόγους, σε άπειρους γιατρούς, έχω μαζέψει όλες τις συμβουλές τους και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με έναν πάρα πολύ βασικό κανόνα που είναι δεν αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Τι εννοώ, δεν πιάνουμε το πρόσωπό μας κατά τη διάρκεια της μέρας, δεν στηρίζουμε το πρόσωπό μας στο χέρι μας, δεν στηρίζουμε το πρόσωπό μας στο... Έτσι, δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε το μακιγιάζ, δεν αγγίζουμε. Εγώ αγγίζω τα πάντα συνέχεια και βγάζω σπυράκια. Ακόμα και αν είναι τα χέρια μας πεντακάθαρα, έχουν πάνω τα δικά τους λάδια που παράγει το δέρμα, οπότε καλό είναι αυτό να σταματήσω να το κάνω κι εγώ τώρα. Πάντα φοράμε καθαρές μάσκες. Είχαμε όλοι θέμα με σπυράκια όλο εδώ πέρα. Καθαρές μάσκες. Δεν κάνει να αγγίζουν τα μαλλιά το πρόσωπο. Όλες οι βλακίες που κάνω εγώ, μην τις κάνετε εσείς. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το αλλάξετε αυτό, γιατί για παράδειγμα έχετε αφέλειες, μην βάζετε προϊόντα στις αφέλειες, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι για τα μαλλιά. Δεν είναι για να κουμπάνε στο πρόσωπο τόσες ώρες. Μια που λέω για μαλλιά, να τονίσω πως όταν ξεπλένουμε τα μαλλιά μας στο ντους, τα έχουμε λούσει, τα ξεπλένουμε, πρέπει να γυρνάμε ανάποδα. Έτσι. Έτσι ώστε το νερό που είναι βρώμικο, το νερό που έχει προϊόντα, να μην περνάει από το πρόσωπο και να μην περνάει και από το σώμα μας, γιατί μπορεί να κάνουμε και ακμή στην πλάτη. Ένας άλλος πολύ βασικός κανόνας είναι πως όταν πλένουμε το πρόσωπό μας, μετά δεν το σκουπίζουμε με πετσέτα. Προτείνω να το σκουπίζετε με χαρτί υγείας, ταμποναριστά πάντα. Η πετσέτα πρώτον μαζεύει μικρόβια. Πρέπει να είναι πεντακάθαρη κάθε μέρα για να τη χρησιμοποιείτε. Και δεύτερον, δεν είναι τόσο απαλή, δεν είναι τόσο... καθαρές μαξιλαροθήκες. Αν γίνεται, αλλάζετε μαξιλαροθήκη κάθε βράδυ. Ακόμα και αν κοιμήθηκες με καθαρό πρόσωπο το προηγούμενο βράδυ, αυτό δεν σημαίνει πως το ίδιο σου το πρόσωπο δεν έβγαλε σμίγμα στο μαξιλάρι, τα μαλλιά σου δεν βγάλανε πράγματα στο μαξιλάρι, και την επόμενη νύχτα που θα πας έτσι με ωραίο καθαρό πρόσωπο, με τα ωραία σου τα προϊόντα, τσουπ, ακουμπάς στις προηγούμενες νύχτας και βγάζεις σπυράκια. Πολύ βασικό tip είναι, εάν βγάζετε σπυράκια γύρω από το στόμα γενικά, πρέπει να πλένετε τα δόντια σας πριν πλύνετε το πρόσωπό σας. Γιατί όταν πλένουμε τα δόντια μας, πετάγονται πράγματα και αυτά τα πράγματα κάποιους τους ερεθίζουν πολύ, δημιουργούν πρόβλημα εδώ πέρα γύρω, οπότε καλύτερα να πλένετε τα δόντια σας και μετά να πλένετε το πρόσωπό σας για να φεύγουν όλα αυτά που μαζεύτηκαν. Κάτι άλλο που με ρωτάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, με ρωτάτε γιατί έχετε σπυράκια που ξεκινάνε από εδώ, ας πούμε. Αυτό είναι γιατί πολλές φορές δεν μπλένουμε το πρόσωπό μας μέχρι τα μαλλιά, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε και να βρέξουμε τα μαλλιά μας. Το ξέρω, το νιώθω, σας νιώθω. Αλλά όταν ξεβαφόμαστε και πλένουμε το πρόσωπό μας, πρέπει να φτάνουμε μέχρι εδώ. Πόση ώρα θα κάτσω έτσι? Επίσης κάτι πολύ βασικό είναι πως δεν δοκιμάζουμε μαζί 1000 διαφορετικά πράγματα, δεν βάζουμε 1000 διαφορετικά πράγματα. Το λέω εγώ που έχω 4 πράγματα το πρωί και περίπου 8 με 10 το βράδυ. Αλλά τα έχω δοκιμάσει όλα, έχω κάνει άπειρους συνδυασμούς, έχω χαλάσει 1000 φορές το δέρμα μου και πλέον ξέρω τι αντέχει το δικό μου δέρμα, αλλά θα πνιγώ. Το πιο σωστό είναι όσο λιγότερα προϊόντα, τόσο το καλύτερο. Βάζουμε τα λίγα που χρειαζόμαστε. Και μια που είμαι στα προϊόντα, να πω ότι γενικά χρειάζεται υπομονή. Εάν έχουμε ένα προϊόν το οποίο πιστεύουμε ότι θα δουλέψει, είναι για το δέρμα μας, το βάζουμε και μετά από 2-3 μέρες, μια εβδομάδα δεν έχουμε δει διαφορά, δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει. Πολλά προϊόντα κάνουν μέχρι και 12 εβδομάδες για να δείξουν αποτελέσματα, το οποίο είναι πολύ ενοχλητικό. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη ακμής, υπάρχουν πολλά είδη σπυρακίων που βγαίνουν, πόρων, προβλήματα, τέτοια, αλλά μπορεί όλα αυτά να οφείλονται σε κάτι ορμονικό, π.χ. σε πολυκυστικές. Οπότε, εάν έχετε πρόβλημα με ακμή, θα πρέπει σίγουρα το πρώτο βήμα να είναι οι εξετάσεις.
εξετάσεις ορμονικές, σε γυναικολόγο για να δείτε αν έχετε πολυκυστικές οθήκες, γιατί δημιουργούν πολύ ορμονική ακμή κυρίως εδώ. Αυτό είναι τεράστιο tip. Λοιπόν, εάν έχεις προϊόντα που είναι σε βαζάκια, που χρειάζεται να βάλεις το δάχτυλό σου μέσα, πρέπει ή το δάχτυλο να είναι πεντακάθαρο ή ιδανικά να πάρεις μία μικρή σπάτουλα, να το βγάζεις, να το βάζεις π.χ. εδώ πέρα στην πίσω μεριά του χεριού κάπου, γιατί κανονικά δεν πρέπει να βάζουμε τα δάχτυλα μέσα στα βάζα. Εγώ το κάνω, δηλαδή πρώτα πλένω καλά τα χέρια μου και μετά τα βάζω μέσα στο βάζο. Λάθος, γιατί ακόμα και έτσι χαλάω το pH της κρέμας, χαλάει η κρέμα, χαλάει το προϊόν. Κάτι άλλο πολύ βασικό είναι να τσεκάρετε σίγουρα σε τι έχετε αλλεργία. Για παράδειγμα, εγώ έχω μία μικρή αλλεργία στο σαλικυλικό οξύ. Μέχρι ένα ποσοστό είναι μια χαρά για το δέρμα μου. Από ένα ποσοστό και πάνω δεν το θέλει με τίποτα και βγάζω κάτι μικρά σπυράκια τα οποία δεν μοιάζουν ακριβώς με αλλεργία. Τελικά είναι αλλεργία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι σαν τσίμπημα κουνουπιού να σε τρώει, να είναι καντήλες. Μπορεί να είναι απλά πολύ πολύ μικρά μικρά σπυράκια που βγαίνουν. Και αυτό είναι αλλεργία αντίδραση σε κάποιο συστατικό. Οπότε δοκιμάζετε τα προϊόντα πριν για 24 ώρες περίπου στο χέρι, στην εσωτερική μεριά του χεριού, στο λαιμό, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Αφήστε το για έτσι 24 ώρες να δείτε αν θα κάνει αντίδραση το δέρμα. Οπότε κάθε προϊόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πρώτα κάνουμε δοκιμαστικό. Μην το χαλάσουμε παραπάνω το δέρμα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε, να το κάνουμε υπέροχο. Αυτό που θα πω τώρα ταιριάζει πάρα πολύ με την εποχή που διανύουμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον υδρότα στο πρόσωπό μας. Αν υδρώσω, δεν ξεπληθώ, στεγνώσει ο υδρότας, βγάζω κάτι μικρά σπυράκια, έβγαλα τις προάλλες εδώ όλο. Βγάζω κάτι πολύ μικρά σπυράκια, τα οποία μετρώνε. Αυτά λοιπόν μπορούν να βγουν παντού στο σώμα και μπορούν να βγουν στο πρόσωπο. Δηλαδή αν υδρώνεις, μην αφήνεις μετά τον υδρότα να στεγνώνει πάνω στο πρόσωπό σου και να τον αφήνεις. Πρέπει να τον ξεπλένεις. Ένα άλλο πάρα πολύ βασικό για αυτούς που βάφονται. Αυτά τα λάθη τα έχω κάνει και έχω μάθει. Δεν βάζουμε ποτέ πάνω μας βρώμικο πινέλο ή βρώμικο σφουγγαράκι ή βρώμικο οτιδήποτε για να απλώσουμε το μακιγιάζ. Τώρα εντάξει, αυτό το πινέλο ας πούμε είναι βρώμικο. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά στο πρόσωπό μου. Θα βγάλω αμέσως πράγματα. Εγώ μη χάσω. Πρώτη-πρώτη βγάζω ακμή. Κάτι που βλέπετε πάρα πολύ στα social media, κάτι που έχω κάνει κι εγώ, καμιά φορά το κάνω ακόμα, είναι όταν ακουμπάει το applicator στο δέρμα. Πάω να βάλω ένα σέρουμ και αυτό το πραγματάκι στην άκρη το ακουμπάω πάνω στο δέρμα μου. Μετά το ξαναβάζω εδώ μέσα και μετά, παιδιά, ή ας πούμε έχουμε ένα concealer, το βγάζω και το ακουμπάω πάνω στο σπυράκι, το κάνω blend, το ξαναβάζω μέσα και την επόμενη μέρα θα βάλω το concealer αλλού. Hello darkness, my old friend! Και έτσι μεταφέρω πάρα πολύ ωραία τα μικρόβια αυτού του σπυρακίου παντού. Εάν βγάζετε εύκολα σπυράκια, ειδικά στα μάγουλα και εδώ πέρα, πρέπει να καθαρίζετε συνέχεια την οθόνη του κινητού σας. Κι άλλο ένα πράγμα που μου αρέσει να κάνω, ειδικά το χειμώνα, είναι λάθος. Δεν κάνει να ξεπλένουμε το πρόσωπό μας με πολύ ζεστό νερό ή καυτό. Δεν κάνει. Καταστρέφω έτσι το φραγμό του δέρματός μου και όταν είναι κατεστραμμένος ο φραγμός του δέρματος, βγάζει αμέσως σπυράκια. Μπορούν να περάσουν όλα τα μικρόβια, όλα τα βακτήρια, όλα τα πάντα και αμέσως γίνονται σπυράκια, γίνονται πόροι, γίνονται... Εδώ πέρα τώρα όλοι θα με βρίσουνε. Όταν κάτι λέει πως είναι φυτικό, ότι είναι από τη φύση, δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερο. Έχουμε προϊόντα που έχουν μέσα υαλουρονικό οξύ, ας πούμε. Αυτό είναι βιταμίνη B. Έχουμε προϊόντα που είναι με ρετινόλη. Αυτό είναι βιταμίνη A. Η βιταμίνη C που βάζουμε το πρωί. Κολαγόνο. Όλα αυτά τα προϊόντα δεν είναι φυτικά, αλλά υπάρχουν μέσα μας ούτως ή άλλως. Ναι, μεν έχουν φτιαχτεί σε εργαστήριο, αλλά μιμούνται αυτά που έχουμε ήδη εμείς μέσα μας. Τώρα, το να πάρεις, να απλώσεις μέλι πάνω στο πρόσωπό σου για να κάνεις μάσκα, γιατί το μέλι είναι αντιοξυδοτικό και βοηθάει με τα μικρόβια και την ακμή, είναι λάθος. Υπάρχουν και εταιρείες που χρησιμοποιούν φυσικά συστατικά, τα οποία όμως έχουν επεξεργαστεί, π.χ. εκχύλισμα από στάχια, δεν ξέρω, στην τύχη το από τώρα. Αυτό έχει επεξεργαστεί, εντάξει, για να μπορούμε να το βάζουμε πάνω μας. Αλλά μην φοβάστε τα προϊόντα, τα οποία δεν έχουν φυτικά συστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φυσικά. Έχουν μέσα συστατικά που θα βρίσκαμε και στο σώμα μας. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Το τηλέφωνο του που κάνουμε ντους, πώς λέγεται. Από εκεί πέρα τέλος πάντων που βγαίνει το νερό. Αυτό το κομμάτι
καλό είναι να το πλένουμε συχνά. Γιατί εκεί πέρα μαζεύει πολύ σαν μύκητες, σαν λίγο μούχλα. Εννοείται, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει νερό συνέχεια. Οπότε αυτό πρέπει να το καθαρίζουμε συχνά, για να μην πέφτει αυτό το νερό πάνω στο πρόσωπό μας. Το ίδιο ισχύει και για του νηπτήρα το... Βασικότατη συμβουλή, μην πιέζεις τα σπυράκια σου και τους πόρους σου. Εγώ όταν είμαι αγχωμένη, πιεσμένη και τέτοια, αν περάσω μπροστά από καθρέφτη, τελείωσε. Οπότε τι κάνω πλέον, όταν μπαίνω στο μπάνιο να ξεβαφτώ, δεν ανάβω το φως, έχω φως ανοιχτό απ' έξω και το κάνω λίγο στα τυφλά, έτσι ώστε να μην τα βλέπω όταν είμαι αγχωμένη, πιεσμένη κτλ, για να μην μπω στον πειρασμό να τα πιέσω. Μία απόλαυση είχαμε. Όλα τα δέρματα χρειάζονται ενυδάτωση. Κατ' εμέ, όσο πιο λιπαρό είναι το δέρμα σου, τόσο πιο πολύ ενυδάτωση χρειάζεσαι. Τα άτομα που βγάζουν λιπαρότητα λένε, αφού βγάζω λιπαρότητα, θα πλύνω καλά το πρόσωπό μου και μετά δεν θα βάλω ενυδατική για να μην μου λαδώσει το πρόσωπο. Λάθος. Εάν δεν βάλεις ενυδατική, ο εγκέφαλος θα πει, «Ει, συγγνώμη, πρόσωπο, γιατί δεν έχεις καθόλου ενυδάτωση?» Θα πει το πρόσωπο, «Δεν μου βάλε κάτι» και θα πει ο εγκέφαλος. Λοιπόν, στέλνω εγώ έλαια και τι θα στείλει? Σμίγμα. Θα στείλει σμίγμα. Μην αφήνεις ποτέ το πρόσωπό σου αφυδατωμένο, χωρίς ενυδάτωση, γιατί θα βγει σμίγμα για να προσπαθήσει να σου σώσει λίγο το δέρμα. Δεν το θέλουμε το σμίγμα. Οπωσδήποτε πρέπει να βρείτε αισθητικό που να ξέρει τι κάνει. Εγώ πηγαίνω στο Enjoy Yourself. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν με έχουν πληρώσει για να το πω, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου για να το πω, καμία σχέση. Απλά εγώ πηγαίνω εκεί, με ρωτάτε συχνά που πηγαίνω εγώ να σας δώσω έτσι καμιά ιδέα, πηγαίνω εκεί πέρα. Κάτι άλλο το οποίο το μάθα πολύ πρόσφατα από δερματολόγο που πήγα είναι ότι όταν πάμε να πλύνουμε το πρόσωπό μας, πρέπει να έχουμε πλύνει πρώτα τα χέρια μας. Εγώ σκεφτόμουν ότι εφόσον τα βρέχω και βάζω καθαριστικό, δεν καθαρίζουνε. Τελικά, άμα το σκεφτούμε, όντως, κάνω αφρό, αλλά αυτός ο αφρός είναι βρώμικος, γιατί τα χέρια μου δεν ήταν καθαρά. Μερικές φορές δεν σκέφτομαι. Και μια που λέω για καθαριστικό και για να το απλώσουμε, όταν βάζετε καθαριστικό που έχει μέσα κάποιο συστατικό του στυλ, σαλίκι υλικό, κανάλο, ξέο, όλα αυτά τα ενεργά συστατικά, απλώνεις, κάνεις μασάζ σε όλο το πρόσωπο, λαιμό, δεν ξέρω, και πρέπει να κάνεις μασάζ για ένα λεπτό ή να το αφήσεις για ένα λεπτό. Πρέπει αυτά να προλάβουν λίγο να δουλέψουν. Γιατί άμα κάνεις ένα γρήγορο και το ξεπλένεις, δεν πρόλαβε να δουλέψει το τι έχει μέσα το κάθε καθαριστικό. Ναι, μεν καθάρισες, αλλά δεν πρόλαβε να δουλέψει αυτό το εξτρά πράγμα που έχεις δώσει παραπάνω λεφτά για το καθαριστικό. Αυτή ήταν, παιδιά μου, η βίβλος της ακμής. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι από αυτά δεν κάνετε. Θα σας έχω από κάτω Instagram και TikTok και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!